Τις ερωτικές ταινίες. Ποια ήταν η πρώτη που έκανες? Αυτή λεγόταν Ανήλικες Αμαρτωλές. Αυτό ήταν soft porno, ας πούμε. Κοίταξε, ήταν απλώς είχε γυμνό. Δηλαδή έβγαινε κανένα μυζάκι, έβγαινε λίγο μπουτάκι, αλλά δεν ήταν πορνό. Όταν πουλιόταν μια ταινία στο εξωτερικό, επειδή κάναμε μεταγλώτηση, έπρεπε να στείλουμε dupe negative. Πήραν το negative αυτή και κάναν δικό του μοντάζ. Mm-hmm. Πήγαιναν στο γράφι 5, βρίσκανε το μεταξινό κάτω άκρο, παπ, φιλόντουσαν απάνω, από κάτω γινόταν άλλη ιστορία. Ξεκινήσαμε με τον Γρηγόρη να κάνουμε δικαστικό αγώνα, γιατί χαλάσαν την ταινία. Δεν είναι δυνατόν να την κάνουμε ταινία πορνογράφημα. Δεν το ξέρατε, δηλαδή, δεν το ξέρατε ότι αυτό θα γίνει. Όχι. Πού να το ξέρουμε εμείς ότι θα γίνει. Αυτό τα δικαστήρια λογικά πρέπει να τα κερδίσατε. Πού να κερδίσαμε, δεν κάναμε. Και βγήκε τώρα ξαφνικά, ήταν η φως του Φουκαριά που αν έβγαλε, έβγαλε μόνο το στήθος, τίποτα άλλο. Και την κάνανε στη Γερμανία, βάλανε από κάτω πορνογραφικά κομμάτια. Οι Ελληνίδες τσινούσαν. Οι Ελληνίδες, κοίταξε, δεν έχουν βγει όλες. Δηλαδή η Ανουσάκη που έκανε ταινία από τα Διαμάντια δεν βγήκε ποτέ. Η πλάκα μεγαλύτερη μια ταινία που έκανα με την Αθαναήλ και ήμουν βοηθός του Σκαλενάκη. Και είναι η σκηνή που κάνει έρωτα με το Φωκά του Σπύρο. Και πρέπει να βγει η Έλενα. Μα αυτό, μα εκείνο, μα τα άλλο, με τα άλλο, κτλ. Να βγουν όλοι έξω, βγήκαν όλοι έξω, φύγαμε το συνεργείο, όλοι πήγαν έξω. Γίνεται η σκηνή. Μετά από λίγο η κυρία Ναθαναήλ ήρθε. Χωρίς να φορέσει τίποτα, με τα στήθη έξω στον μπάρ να πιει καφέ. Ωραία είναι η Ναθαναήλ, ωραία γυναίκα. Πολύ και πολύ κλασσά τη γυναίκα. Φαντάζομαι τότε. Ωραία γυναίκα τώρα να σου έρθει γυμνή να πιει καφέ η Ναθαναήλ. Έβαζε άλλες δηλαδή. Στη Γερμανία έβαζαν άλλες. Ναι, ντουμπλάρισα. Σου λέει ότι εδώ οι κοπέλες, οι Ελληνίδες αυτές παίζανε. Βγάζανε στήθος μόνο. Η Φόνσου, η Ανουσάκη μόνο στήθος. Όταν βλέπαμε το άλλο δηλαδή. Και ναι, του πηγαίνανε στη Γερμανία, τις ντουμπλάρανε με άλλες τοπιούς γιατί ποτέ δεν έβλεπε ταυτόχρονα κεφάλι και αυτό. Πάντως γενικά το ελληνικό στοιχείο και στη Γερμανία και στην Ευρώπη, σε αυτό το περιεχόμενο, το ροζ περιεχόμενο, αλλά και στη Σαουδική Αραβία. Πουλάει και πολύ. Πάρα πολύ, παιδιά, το ελληνικό στοιχείο. Και ούκο λίγες έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουν κάνει ταινίες που μένουν μόνο στο εξωτερικό. Που είναι όλες όμως πάνω κάτω. Κανονικά, κανονικά. Τότε ήταν soft. Δεν ήταν το πορνό που βλέπουμε σήμερα, ας πούμε. Το διαδίκτυο δεν μπορεί να μείνει κάτι στο εξωτερικό. Εδώ λέει ότι πουλούσε.